του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 640. Σελίδα 640 είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο Κάπα Ήτα, 28 κεφάλαιο. Κεφάλαιο Κάπα Ήτα, 28 κεφάλαιο και εδάφιο 9. Σελίδα λοιπόν 640, 28 κεφάλαιο από το βιβλίο Ισαΐα του προφήτου και εδάφιο 9. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τι να θέλει διδάξει την σοφία και τι να θέλει κάμει να καταλάβει την διδασκαλία, αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα, θέλει ομιλή προς τούτον των λαών, προς τον οποίον είπεν, αυτή είναι η ανάπαυση, με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένον, και αυτή είναι η άνεση. Αλλά αυτοί δεν ήθελησαν ακούσωση, και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στίχων, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, δια να περιπατώσει και να προσκόπτωσει στα οπίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει. Δια τούτο ακούσατε το λόγο του Κυρίου, άνθρωποι χλεβαστέ, οι οδηγούντες τούτων των λαών των Ιερουσαλήμ. Επειδή είπετε ημί σε κάμωμεν συνθήκη μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου ότι η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει δε θέλει ελθείς ημάς, διότι εκάμωμεν καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη θέλουμεν κρυφθεί. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέτω εν σιών θεμέλιον λίθων, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί και θέλω βάλει την κρίση στον κανόνα και τη δικαιοσύνη στη στάθμη και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον του ψεύδους και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον κρυψώνα και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θέλει ακυρωθεί και μετά του άδου συμφωνία σας δεν θέλει σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής. Ευθύς όταν διαβεί, θέλει σας πιάσει, διότι καθεκάστην πρωίαν θέλει διαβαίνει ημέραν και νύχταν και μόνο το να, ακούσω, να ακούσει τι στην βοήν θέλει είστε φρίκι. Διότι κλείνει είναι μικροτέρα παρά ώστε δύναται να εξαπλωθεί και το σκέπασμα στενότερον παρά ώστε να δύναται να περιτυλιχθεί. Διότι ο Κύριος θέλει σηκωθεί ως εν το όρι Φερασίμ, θέλει σηκωθεί ως εν τη κοιλάδη του Γαβαών, δια να ενεργήσει το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού και να εκτελέσει την πράξην αυτού, την εξαίσιον πράξην αυτού. Αμήν. Μην ονομάσετε, μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός, ανάμεσά σας κανέναν διδάσκαλο, γιατί ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Και μην ονομάσετε ανάμεσά σας κανέναν καθηγητή και μην ονομαστείτε διδάσκαλος ή καθηγητής κανείς από σας, γιατί ένας είναι και ο διδασκαλός σας και ο καθηγητής σας, ο Ιησούς Χριστός. Και πράγματι ο Θεός απ' αρχής, από την Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο τώρα στην Καινή Διαθήκη, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη διδασκαλία του λαού του. Γιατί οι γνώσεις της αληθείας, οι γνώσεις της υγιένωσης σας διδασκαλίας είναι δυνατή να οδηγεί τον άνθρωπο στη σοφία του Θεού, εφόσον βεβαίως υπάρξει ο φόβος του Θεού. Γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν λοιπόν διακρίνει ο Θεός φόβο άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε μας βεβαιώνει
ότι η διδασκαλία την οποία κάνει προς πάντα στους ανθρώπους θα έχει καλά αποτελέσματα και ευλογημένα αποτελέσματα. Όμως, ο Θεός διδάσκει, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ίδια. Και διδάσκει το δικό του το λαό, τα δικά του τα παιδιά, εμάς. Γιατί εμείς ερχόμαστε προς καρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στο Λόγο του Θεού. Και θέλουμε ο Λόγος του Θεού να ενεργείται εν δυνάμει βεβαίως μεταξύ των πιστευόντων και εμείς είμαστε πιστεύοντες. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν έχει σε όλους τα ίδια αποτελέσματα. Σε άλλους έχει αποτελέσματα υπερθαύμαστα, σε άλλους έχει περιορισμένα και σε άλλους κανέναν. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός και αναρωτιέται λέγοντας, ποιον τελικά θα διδάξω? Ποιον θα διδάξω τη σοφία τη δική μου? Και ποιον θα κάνω να καταλάβει τη δική μου διδασκαλία? Και αυτό που βλέπει είναι απέναντί του, και καλώς μέχρι εδώ, είναι οι ακούοντες, οι διδασκόμενοι, ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Σαν βρέφη, σαν μικρά παιδιά, που βεβαίως η μάνα με μεγάλη αγάπη τα διδάσκει πώς να περπατάνε, πώς να μιλάνε, πώς να στέκονται, πώς να τρώνε και τα φροντίζει. Και ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι καλά κάνουμε να προσέχουμε στον προφητικό λόγο και να δεχόμαστε αυτόν, όχι μόνο σαν λίχνο φέγγοντα σε σκοτεινό τόπο, αλλά και σαν λογικό άδολο γάλα που απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Και όχι μόνο μας βλέπει ο Θεός σαν μικρά παιδιά λόγω γνώσης, αλλά θέλει και να μας βλέπει σαν μικρά παιδιά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και με μεγάλη υπομονή ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, στη Γενή Διαθήκη ο Θεός διά του Ιησού Χριστού, μας διδάσκει με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, γιατί ο Θεός θα ομιλεί προς τον λαόν του με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα. Και στο λαό του έχει φανερώσει ότι αυτή, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, είναι η ανάπαυση του ανθρώπου αλλά και η άνεση του ανθρώπου. Και από εδώ και πέρα τώρα, αφού ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, από εδώ και πέρα εξαρτάται εμείς πώς ακούμε, πώς δεχόμαστε το Λόγο του Θεού. Τον δεχόμαστε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι? Τον δεχόμαστε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, με πρόθεση να τον θέσουμε, να τον βάλουμε στην καρδιά μας και να περπατάμε σε αυτόν? Ή καθώς μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, πολλοί από μας, κάποιοι από μας, έστω και ένας από μας, γιατί ο Θεός δεν θέλει να είναι κανένας, δεν θέλησαν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Δεν δέχτηκαν. Τον απέρριψαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι μορία για το λαό Ισραήλ, σκάνδαλο, συγγνώμη, για το λαό Ισραήλ, μορία για τους Έλληνες. Για μας όμως τι είναι? Ο Θεός για μας θέλει να είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και είναι, εάν θέλουμε, τον αποδεχόμεθα και τον πιστεύουμε σαν Λόγο Θεού. Όμως αυτό που βλέπει, τουλάχιστον τότε που έβλεπε ο Θεός μέσα από τον προφήτη τον Ισαΐα, είναι ότι αυτοί δεν θέλησαν να ακούσωσει. Ο Θεός όμως συνέχιζε και ο Λόγος του Θεού έγινε και πάλι διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχος, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, αλλά
όχι προς οικοδομή και αύξηση και ευλογία, αλλά για να περπατήσουν και να προσκόπτουν και να συντριφθούν και να παγιδευθούν και να πιαστούν. Άρα ο Λόγος του Θεού όταν φτάνει στα αυτιά μας, ανάλογα με το πώς τον ακούμε, πώς τον αποδεχόμεθα, θα γίνει σε μας ή Λόγος Θεού προς ευλογία ή Λόγος Θεού προς κατάρα. Και αυτό δεν εξαρτάται από το Θεό. Ο Θεός λυπάται όταν δεν αποδεχόμαστε το Λόγο του Θεού καθώς πρέπει. Αντιθέτως ευαρεστείται, χαίρεται και ανταποδίδει ευλογία σε ευλογία, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει εκ πίστεως εις πίστη, από δόξα σε δόξα και από ευλογία σε ευλογία. Αντίθετα, εάν το Λόγο του Θεού τον περιφρονούμε, τότε θα περπατάμε από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Και σήμερα το μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, είναι να προσέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού, αλλά και να είμαστε προσεκτικοί στις σκέψεις μας και στις γνώμες μας και στις αποφάσεις μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που άκουγαν τότε ήσαν χλεβαστέ, παρόλο που οδηγούσαν το λαό Ισραήλ, αλλά όμως είπαν στην καρδιά τους ότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε το θάνατο ούτε τον Άδη. Με αποτέλεσμα κάνανε καταφύγιο τους όχι την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού και θέλει ο Θεός, αλλά κάνανε καταφύγιο τους το ψέμα, οτιδήποτε είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Και κρυψώνα τους κάνανε την απάτη και όχι τον αγιασμό, την ειλικρίνεια και την καθαρότητα. Να λοιπόν τώρα η αρχή των πραγμάτων. Πολλές φορές ο άνθρωπος, ο χριστιανός, λέει ψέματα για να κρυφτεί, γιατί φοβάται. Εξαπατάει γιατί τρέμει. Και κάνει καταφύγιον του το ψέμα και κρυψώνα του την απάτη. Γιατί εκεί τον οδηγεί η καρδιά του, γιατί έτσι καταλαβαίνει ότι μπορεί να γλιτώσει, να σωθεί. Αν πω το ψέμα δεν θα μου συμβεί τίποτα. Να κρυφτώ. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει ότι η αλήθεια ελευθερώνει και προσπαθεί να μας πείσει καταφύγιό μας να είναι ο Λόγος του Θεού και κρυψώνα μας η δικαιοσύνη του Θεού. Καταφύγιό μας να είναι ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε και έγινε Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και κρυψώνα μας εκεί που θα κρυβόμαστε να είναι ο Σταυρός του Γολγοθά, η δικαιοσύνη του Θεού, η χάρις του Θεού. Και επειδή είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας τι σημαίνει να κάνει ο άνθρωπος καταφυγείο του ψέμα. Το ψέμα. Φοβήθηκα και δεν μπορούσα να πω την αλήθεια. Και κρυψώνα να κάνει την απάτη. Τον εξαπάτησα για να σωθώ. Και ο Θεός λέει όχι. Όχι. Ούτε σωτηρία, ούτε βοήθεια θα βρεις στο ψέμα και στην απάτη. Ο Λόγος του Θεού είναι η ασφάλεια και πρέπει να είναι η ασφάλεια του ανθρώπου. Αντιθέτως, το ψέμα θα σε οδηγήσει στο να έρχεται η διδασκαλία του Θεού προς ταλαιπωρία, ακόμη και προς κατάρα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, εγώ θα θέσω μέσα στην Εκκλησία ένα άλλο θεμέλιο, ένα λίθο θεμέλιον λίθων, και ο θεμέλιος λίθος αυτός είναι ο Χριστός, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, το οποίο θα είναι
πραγματικά ασφαλές θεμέλιων και ασφαλές καταφύγιων. Και εκείνος ο οποίος δεν θα κατεσχύνεται θα είναι αυτός ο οποίος πιστεύει σε αυτό το θεμέλιο, σε αυτό το λίθο. Γιατί αυτό που φοβόμαστε λέγοντας ψέματα, αυτό που φοβόμαστε και λέμε ψέματα, είναι μην κατεσχυνθούμε, μην ντροπιαστούμε ή μην πάθουμε ζημιά ή κακό. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ψέμα. Ψέμα του διαβόλου. Μόνο η αλήθεια, μόνο ο Χριστός που είναι η αλήθεια, μόνο ο Σταυρός του Γολγοθά που είναι η δικαιοσύνη μας, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού πέφτει, χύνεται και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, μπορεί να είναι το ασφαλές θεμέλιό μας και η προστασία μας. Γιατί ο Θεός όταν βλέπει αυτή την απόφαση, η οποία είναι απόφαση όχι λογικής, αλλά είναι απόφαση πίστεως, και μας καλεί να πάρουμε σήμερα όλη αυτή την απόφαση. Είναι απόφαση δεν είναι απόφαση λογικής. Η λογική, η ανθρώπινη, ούτε δικαιοσύνης ανθρώπινης, γιατί η δικαιοσύνη η ανθρώπινη είναι σαν βρώμικο ρούχο. Αυτή η λογική, η ανθρώπινη και η δικαιοσύνη η ανθρώπινη θα μας φέρει σε αδιέξοδα και σε τρομακτικά προβλήματα. Αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος δια της πίστεως σκεφτεί και αποφασίσει ότι από σήμερα το θεμέλιό μου θα είναι η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού, το θεμέλιο, το ασφαλές που θέτει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του, ο Ιησούς Χριστός. Και η κρυψώνα μου, εκεί που θα κρύβομαι, θα είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός του Γολγοθά. Όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, από εδώ και στο εξής αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο, ούτε σοφίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε πονηριές, ούτε γνώμες, ούτε απάτες, ούτε ψέματα, να μην ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος και τούτον εσταυρωμένον πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά που έχισε το αίμα του για μας. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός υπόσχεται, βεβαιώνει, τότε θα ενεργήσει στη ζωή μας έργον, το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού. Ο Θεός θα ενεργεί έργων παράδοξων στη ζωή μας, όχι μόνο για την ελευθερία μας και για τη σωτηρία μας, αλλά ιδιαιτέρως για την ευλογία μας και για τη δόξα Του. Και ο Ιησούς Χριστός θα ενεργεί την εξαίσιαν αυτού πράξην, η οποία είναι η σωτηρία μας, η ελευθερία μας και η δόξα μας. Εάν λοιπόν σήμερα όποιος από μας, και ο Θεός θέλει όλοι μας, και εγώ θέλω για τον εαυτό μου αλλά και για όλους σας, πάρουν αυτή την απόφαση και πούμε θεμέλιό μου ασφαλές ο Χριστός, κρυψώνα μου με ιδιαίτερη ασφάλεια η θυσία του Χριστού και ο Σταυρός του Γολγοθά, δεν έχω ανάγκη από ψέματα, δεν έχω ανάγκη από απάτες, εξαπατήσεις, αυτά δεν θα με ωφελήσουν. Εκείνο που θα με ωφελήσει είναι ο Ιησούς Χριστός και η θυσία Του, και θα με ωφελήσει όχι μόνο για να με ελευθερώνει και να με σώζει, αλλά για να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μου έργων θαυμαστών παράδοξων, και ο Ιησούς Χριστός να ενεργεί στη ζωή μου πράξην εξαίσιον μοναδική, που θα με οδηγεί όχι μόνο στο να μην κατεσχυνθώ ποτέ, αλλά να προχωράω από ευλογία σε ευλογία,
από δόξα σε δόξα. Και τελικά διαπίστεως να κάνει ο Θεός ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, θρίαμβο έχει προετοιμάσει ο Θεός για αυτόν που παίρνει στερεά απόφαση να μένει στο Λόγο του Θεού. Θρίαμβο. Θρίαμβο μοναδικό. Και ο θρίαμβος εκτός της απόλυτης πλήρους ανάπαυσης, άνεσης, σωτηρίας, ελευθερίας και ευλογίας είναι ότι θα σε καταστήσει να είσαι και ευωδία Χριστού μέσα στο περιβάλλον σου. Δηλαδή φως μέσα στον κόσμο και αλάτι στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος όχι μόνο ευλογημένος αλλά και χρήσιμος. Όχι μόνο ελεημένος αλλά και ένδοξος. Όχι μόνο ασφαλής αλλά με απόλυτη σωτηρία σε σωσμένος, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ωραία απόφαση. Θεμέλιό μας ο Χριστός, καταφύγιό μας ο Χριστός, ελπίδα μας το αίμα του Ιησού Χριστού, κρυψώνα μας και ασφάλειά μας η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 193.